γράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για το νέο για το αποτευρωτήριο. Έχει διάρκεια η σύμβαση αυτή ένα έτος. Υπολογίζω πως θα είναι περισσότερο από το ένα έτος, γιατί θα χρειαστούν ενδιάμεσα αδειοδοτήσεις διάφορες. Και θεωρώ ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ιδρύσεως του αποτεφορτηρίου, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Πιστεύω ότι το τέλος του επόμενου έτους και οι αρχές του μεθεπόμενου θα είναι έτοιμη η μελέτη για το αποτεφορτηρίο, που θα είναι και σε εκτέλεση αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση του. Θα εκπονηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει στη σύμβαση εντός έτους. Θα απαιτήσω σε λίγο περισσότερος χρόνος, γιατί μεσολαβεί χορήγηση αδειών, διαφόρων αδειών που προαπαιτούνται. Και πιστεύω ότι το τέλος του επόμενου έτους και οι αρχές του μεθεπόμενου θα είναι έτοιμη η μελέτη για το αποτεφορτήριο, που θα είναι και σε εκτέλεση αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση του. Έχουμε ακόμη καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η κατασκευή, αν θα είναι σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα ή αν θα είναι παραχώρηση. Θα δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει άλλο αποτεφορτήριο στην Ελλάδα, πήγαινε της Ριτσόνας, που είναι, δημιουργήθηκε από ιδιώτες και λειτουργεί από ιδιώτες. Επομένως, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, που ακόμη είναι υποψήφιες για την ίδρυση αποτεφορτηρίου, δεν έχουν καταλήξει σε παρόμοιες αποφάσεις, ούτε έχουν συμβηθεί με επιχειρηματίες για να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο είναι συμφερότερο. Θα το δούμε μέχρι τότε.